προκύψε. Πάρε αυτό, πάρε αυτό, πάρε και αυτό. Έτοιμος. Έφυγα. Πάμε. Δεν είναι βαριά. Απλά είναι λίγο άδικο. Ο δάσκαλος δεν κρατάει τίποτα. Πρέπει να εξοικειωθείς. Άσε εδώ. Από πάνω από τον αετό όλα. Έλα εδώ. Έλα από πίσω. Αυτό είναι ζέσταμα, ε. Αυτά δεν παίρνει. Θα πέφτω. Βρισκόμαστε στην παραλία Τσαμουδάρας. Μαζί μου έχω τον εκπαιδευτή kitesurfing Δημήτρη Ταβερναράκη, ο οποίος θα μου κάνει ένα σύντομο ιστορικό του αθλήματος. Λοιπόν, το kitesurfing ξεκίνησε από τη Χαβάη, στον Ειρηνικό, ορμόμενοι από τον πόθο τους να κάνουν κάτι σαν το windsurf, αλλά με ακόμα υπιότερες συνθήκες. Θεώρησαν να πάνε να εκμεταλλευτούν τον αέρα σε πιο υψηλά υψόμετρα, στα 30 μέτρα ύψος, όπου είναι λίγο πιο ποιοτικός ο αέρας και πιο δυνατός, όταν το windsurf δεν είχε αρκετό αέρα. Από εκεί ξεκίνησαν πολύ νωρίς, στα μέσα της δεκαετίας του 80. Εγκαταλείφθηκε, γιατί τότε σε έξαρσε και το windsurf, οπότε εγκαταλείφθηκε από τις εταιρείες και στα τέλη της δεκαετίας του 90 ξαναπροωθήθηκε, όταν πλέον η τεχνολογία στο windsurf είχε φτάσει στον κορεσμό της. Ξεκίνησε να αναπτύσσεται ερευνητικά το kitesurfing και εν συνεχεία το marketing του και έχει ένα αριθμό αύξησης σε ένα 37-40% κάθε χρόνο αυξάνουν οι αθλητές. Στην Ελλάδα ξεκινήσαν να μαθαίνουν, στο Ηράκλειο, ξεκινήσαν να μαθαίνουν το 2008 αρκετός κόσμος, τώρα είναι στα 40-50 άτομα. Για κάνε μου λίγο την ετυμολογική ανάλυση της λέξης kitesurfing. Kitesurfing είναι το kite, είναι στα αγγλικά ο αετός, όπως και ο χαρταετός πετάμε kite είναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν εδώ είναι kite. Υπάρχουν διαφόρων τύπων. Αυτό είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο, το φουσκωτό που λέμε, που παίρνει αέρα μέσα. Ακριβώς, το τρομπάρισμα. Και το surfing είναι το γνωστό surf. Τι συνθήκες πρέπει να επικρατούν για να γίνει σωστό kite surfing, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Να φυσάει. Πόσο πολύ και τι άνεμος χρειάζεται. Μπορεί να φυσάει όσο πιο πολύ γίνεται. Κοίταξε, αέρα θέλουμε να έχει πολύ. Φαντάζομαι ότι αυτοί που κάνουν τα θαλάσσια σπορ με αέρα, windsurf, kitesurf, αυτό που λέει ο Λουόμενος έχει χάλια μέρα σήμερα, για μας είναι μια καταπληκτική ημέρα. Θεωρείται η Ελλάδα γενικότερα ιδανικός τόπος για kitesurf? Η Ελλάδα είναι ένας στους 10 καλύτερους προορισμούς του kite παγκοσμίως. Είναι η δεύτερη καλύτερη στην Ευρώπη μετά τα Κανάρια. Φαντάσου ότι το 70-75% παγκοσμίως των kiter έχει προορισμό την Ελλάδα κάθε χρόνο. Και τουρισμό από αυτό το κομμάτι του αθλητισμού. Αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός του kite είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια παγκοσμίως και το 70% εξετάζει να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές. Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός για να γίνει το kitesurfing? Απαραίτητος εξοπλισμός είναι τα ατομικά μέσα προστασίας, ένα γυλαίκο για να πλευστότητας, το κράνος μας, ο αετός μας, ο εξοπλισμός του αετού, τα σκοινιά του και η μπάρα του, δηλαδή η μπάρα και τα σκοινιά πάνε μαζί με τον αετό, το harness που βάζουμε στη μέση, που ουσιαστικά παραλαμβάνει τα φορτία και τα φέρνει στη μέση μας. Τα φορτία δεν έρχονται στο χέρι όπως πολλοί κόσμος νομίζει, δεν τα κρατάμε, τη δύναμη του αετού δεν την κρατάμε, δεν είμαστε μια συνεχόμενη έλξη με το βάρος μας. Τα φορτία παραλαμβάνονται από τη μέση μας και εμείς απλά χειριζόμαστε το πόσο τι μεταβολή θέλω να έχω σε αυτή τη δύναμη έλξης και να στρίψω τον αετό δεξιά-αριστερά. Από τον εξοπλισμό που μου είπες, αντιλαμβάνομαι ότι ο δείκτης επικινδυνότητας πρέπει να έχει μειωθεί πάρα πολύ. Ναι. Ο εξοπλισμός τα τελευταία χρόνια, μετά το 2006, που έγινε μια ριζοσπαστική αλλαγή στη γεωμετρία των αετών και οι αετοί μπόρεσαν να έχουν πάρα πολύ καλή αποδυνάμωση. Οι προηγούμενοι αετοί δεν αποδυνάμωναν. Συνεπώς, ό,τι λάθος γινότανε, έπρεπε πάνω στον πανικό του ο αθλητής να πάει το μυαλό του να χειριστεί τα συστήματα ασφαλείας και να αποδεσμεύσει τον αετό από πάνω του, ώστε να νεκρώσει ο αετός. Πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ οι αετοί, που απλά σε κατάσταση κινδύνου, απλά αφήνω την μπάρα. Υπάρχει κάποιος περιορισμός της παραλίας που επιτρέπεται να γίνει το άθλημα του kitesurfing? Είναι ένα πάρα πολύ περιορισμένο άθλημα. Ο λόγος είναι ότι το άθλημα για αυτόν που το εξασκεί
διεξάγεται από τη θέση που βρίσκεται μέχρι τη θέση που μπορεί να πέσει ο αετός του. Αν έχω 30 μέτρα σκοινιά, θέλω συνεπώς τουλάχιστον 30-35 μέτρα απόσταση. Θα πρέπει στην παραλία που βρίσκεται να μην υπάρχουν λουόμενοι. Δεν είναι δυνατόν να πάω εγώ στο λουόμενο σαν αθλητής και να του πω, ξέρεις, πήγαινε λίγο πιο εκεί. Απαγορεύεται να τον πλησιάσω το λουόμενο, απαγορεύεται να τον παρενοχλήσω. Ο περιορισμός επίσης είναι για θέματα δικιάς μου ασφαλείας, δεν μπορώ να πάω να κάνω στα βράχια. Επίσης ο αέρας ο οποίος φυσάει, δεν μπορώ να πάω με τον στεριανό αέρα να κάνω σε μια παραλία, θα με πάρει στην προκειμένη περίπτωση, θα πάω στη Σαντορίνη. Δεν μπορώ να πάω να κάνω, είναι 83 μίλια ας πούμε, θα με φάνε τα ψάρια. Άθλημα, είναι τεχνικό. Ένας εκπαιδευτής οφείλει να το διευκρινίσει αυτό στον αθλητή του, γιατί πολλοί αθλητές, οι άντρες, βασίζονται στη μυϊκή τους μάζα, ενώ οι γυναίκες είναι πιο προσιλωμένες και προσέχουν την τεχνική τους. Και βλέπεις πολλές φορές γυναίκες να το μαθαίνουν καλύτερα και άντρες να προκαλούν ατυχήματα στον εαυτό τους. Βασίζονται στη μυϊκή τους δύναμη. Σου λέω, εγώ θα το ελέγξω και κάνουν πολύ σοβαρά λάθη. Είναι ένα άθλημα λοιπόν το οποίο δεν θέλει μυϊκή μάζα, θέλει τεχνική. Αυτός ο οποίος θα πρέπει να κάνει αυτό το άθλημα, θέλει να κάνει αυτό το άθλημα, θα πρέπει να έχει τα βασικά όσον αφορά την υγεία του, να μην έχει κάποιο σοβαρό παθολογικό πρόβλημα και να ξέρει κολύμπη. Λοιπόν, δάσκαλε, βοήθα. Πέσε πίσω. Πέσε. Τι να πέσω. Τώρα είμαι κομπλέ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που κρατάμε, ετοιμάζουμε να δέσουμε τον αετό. Απλώνουμε την πάρα. Προς τα κάτω. Το βάζω μέσα. Μπράβο. Αφού τα δέσεις, ελέγχεις, μην τυχόν έχει γίνει κανένα λάθος. Εάν σηκώσεις τον αετό και υπάρχει λάθος δέσιμο στα σκοινιά, θα είναι καταστροφικό. Από εκεί είναι ο αέρας. Έτσι, ναι. Ωραία. Άρα, αν εγώ τώρα πετάξω αυτή την άμμο, θα πάει αυτό, θα πάει. Έτσι, εγώ τη βλέπω και δείτε πάνω. Αρκεί να κάνω αυτό, για να δω που φυσάει. Συνεπώς, η ευθεία του αέρα είδες ποια είναι. Η ευθεία η δικιά σου για το αετό θα είναι κάθε τη ροή του αέρα. Κάθε τη στη ροή. Ναι. Άρα, πού θα πας, θέλω να έρθεις από εδώ πέρα. Δεν είναι και εύκολο πάντως. Είναι και δύσκολο πολύ, αλλά δεν είναι και εύκολο. Είναι τεχνική, αυτό που σου λέω. Έχεις το άγχος στην αρχή της τεχνικής. Ωραία. Ωραία. Αριστερά, τράβα, αριστερά. Τράβα, 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 τράβα. Σταμάτα να τραβάς. Το ξεκίνησε να εκτελεί. Μόνος σου. Αριστερά. Τράβα, αριστερά. Ξεκίνησε, σταμάτα. Μπράβο. Με το που το βλέπω δεν σταθέρω, κάνω έτσι. Α, είναι 360 μοίρες κάτω. Ναι, πλήρη περιστροφή. Βάλε και άλλο αέρα. Λοιπόν, τώρα λίγο. 12 η ώρα σταθερά. 12. 12 σταθερά. Έλα. Στοπ. Ωραία. Εκεί. Ψηλά τα χέρια. Γρήγορα, 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 γρήγορα. Οδήγα. Δεν μπορώ, ρε. Η μισή πέφτει. Ας τους πιάσει και τα χέρια μου. Η μισή των ρίχνων τον αέτο να το κάνουμε. Άντε ρε. Ναι ρε. Είμαι πάνω από την κίνηση και θα το. Έλα, κάνω το 9. Δεν το κάνω. Κάνω το. Κάνω το, κάνω το και γίνα να γελάς την κάμερα. Αργά. Τράβα ανάποδα. Τράβα ανάποδα. Ωραία. Κατέβα. Τράβα. Κάτω, 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 κάτω. Αριστερά. Υποδειγματική. Πιαστήκα λίγο τα χέρια. Αλλά ήταν επιτυχής κατάληξη. Ωραία.
Στην αρχή είχα λίγο άγχος γιατί δεν ήξερα πώς θα χειριστώ τον αετό, δεν ήξερα πόσο βαρύς θα ήταν. Είναι αυτό που σου έλεγα νωρίτερα. Πολλοί έχουν αυτό το άγχος και ταυτόχρονα πρέπει να επιπλέξουν και να αναπνέουν να μην πάρουν νερό. Είναι ένα άθλημα το οποίο είναι extreme. Το extreme άθλημα δεν κουράζει τόσο μυϊκά. Κουράζει πνευματικά. Είναι η αδρεναλίνη που νιώθω που καταλήγει σε κόπωση. Μάθει κάποιος περισσότερα για το kitesurfing? Κοίταξε, υπάρχουν διάφορα site, ακόμα και ελληνικά, στα οποία γίνονται διάφορες συζητήσεις και αν θέλει κάποιος θα μπορούσε να βρει και στοιχεία επικοινωνίας ακόμα και κάποια βασική θεωρία όσον αφορά μετεωρολογία, θάλασσα, γιατί γίνεται το κύμα, πώς αποφεύγουμε κάποια πράγματα, ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε όταν διεξάγεται αυτό το σπορ. Θα μπορούσε να βρει στο δικό μου το site, στο www.dimitrisurf.com.